Και για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε εκεί, να μιλήσουμε με τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, με συγχωρείτε, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διμερή θέματα. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καταρχάς, να μας πείτε τι ακριβώς αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση και ποια είναι τα σημεία που χωρίζουν, ποια είναι η απόσταση Αθήνας-Λευκωσίας αυτή τη στιγμή. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε πριν από λίγες μέρες ότι δέχεται την πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως όπως δοθούν τα 125 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια προτού αρχίσει το έργο. Μέχρι 125 εκατομμύρια, δηλαδή 25 ανά έτος. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Εδώ από τις διαρροές που έχουν γίνει στον ελλαδικό τύπο φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να δοθούν τα 125 εκατομμύρια, τα 25 εκατομμύρια δηλαδή, στο σύνολο. Όταν λέει Λευκωσία μέχρι 125, δηλαδή 25 ανά έτος, λέει ότι θα πρέπει να μας παρουσιάζεται ανά έτος στοιχεία και αν είναι λιγότερα από τα 25 εκατομμύρια, τότε δεν θα πάρετε το σύνολο των 25. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο είναι κατά πόσον η κυπριακή κυβέρνηση θα είναι μέσα στους μετόχους του έργου με ένα κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι για να ολοκληρωθεί το έργο θα πρέπει να εξευρεθούν επενδυτές ή να γίνουν ακόμη και δάνεια. Όταν αυτός που θεωρητικά εποφελείται του έργου δεν είναι μέτοχος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν δίνεται η σωστή εικόνα προς τα έξω. Γιατί λέει η Λευκωσία? Θα το μελετήσουμε αυτό εφόσον δούμε ότι πέραν πάσης αμφιβολίας είναι βιώσιμο και κερδοφόρο το έργο. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου και είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί στην Κυπριακή Βουλή, η εταιρεία που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου ισχυρίζεται ότι ανά έτος ο Κύπριος πολίτης θα έχει 20% μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήνα και ότι τα επόμενα 25 χρόνια θα υπάρχει κέρδος το οποίο θα επωφελούνται οι Κύπροι πολίτες στις τάξεις των 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ερώτημα τώρα. Εάν αυτή η μελέτη είναι αληθής και αν δεν υπάρχει κάποια άλλη η οποία την ανατρέπει, τότε γιατί γίνεται τόσος λόγος και υπάρχουν τόσα πολλά εμπόδια? Γιατί? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η Λευκωσία και η Αθήνα. Διότι πρέπει να σας πω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μελετώντας τα στοιχεία, έχει δεχθεί να επιδοτήσει το έργο με 650 αρχικά εκατομμύρια, όταν δηλαδή μέχρι το 2017 έφτανε το ποσό των 1,5 δις και όταν αυξήθηκε στα 1,9 με την τελευταία μελέτη του 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε να προσθέσει ακόμη 100 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνομαι εγώ ότι πίσω από τις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις εμπλεκόμενες υπάρχουν και άλλα διάφορα συμφέροντα. Και επειδή ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει να αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο πάλι ενεργειακό του Βασιλικού, αυτή τη στιγμή θέλει ο ίδιος να ελέγξει την κατάσταση προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτό το έργο θα είναι επιτυχές και κερδοφόρο και για να σβήσουν οποιασδήποτε σκιές ότι θα υπάρχουν οποιαδήποτε φεσόματα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σε πιθανά οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, φαντάζομαι, που ίσως δεν θα είχαν όφελος από το έργο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και ήμουν και είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να είναι καθαρό το έργο, χωρίς βρώμικα φέσια, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, το φέση, και δεύτερο ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερωθεί και ο ελλαδίτης πολίτης και ο Κύπριος πολίτης, διότι αναλαμβάνει και ο ελλαδίτης πολίτης φορολογικό κόστος για αυτό το έργο. Εννοείται, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια αυτή τη στιγμή στο πώς καταγράφονται στο κείμενο μεταξύ των δύο πλευρών τα πράγματα? Εσείς γνωρίζετε ή οποιοδήποτε, κάντε έναν γκάλωπ, εάν γνωρίζει ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα τι πραγματικά συμβαίνει. Σας λέω ότι τα μοναδικά στοιχεία, τα επίσημα, τα έχει παρουσιάσει ο Μιλών από τα πρακτικά της Κυπριακής Βουλής, από την έκθεση που έχει κατατεθεί.
άλλα στοιχεία, ακούμε δεξιά-αριστερά ότι θα υπάρχει ζημιά στο έργο, δεν θα υπάρχει ζημιά στο έργο, ΑΒΓ. Αλλά σε σχέση με αυτό, σε σχέση με το τελικό κόστος του έργου, σύμφωνα με πληροφορίες εδώ της πλευράς της Αθήνας, λέγεται ότι η Κύπρος πρόσθεσε στο κείμενο που επικοινωνήθηκε τελικά στην Ελλάδα, πρόσθεσε ένα άρθρο στο οποίο ζητάει στην περίπτωση που το τελικό κόστος ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια να γίνει επιμερισμός 50-50. Ενώ η προηγούμενη συμφωνία ήταν και περίπου 36 και όσο βγαίνει το υπόλοιπο. 65-35. 33-67. 33-67. Ναι. Η Κυπριακή κυβέρνηση υποστήριξε το εξής, ότι εφόσον το κόστος έχει ανέβει και σύμφωνα με τις εκθέσεις που έχω στην κατοχή μου, το κόστος έχει ανέβει από το 1,5 στα 1,9. Η έκθεση κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2023 στη Βουλή, την Κυπριακή. Λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, λόγω του προβλήματος που υπάρχει στον ανεφοδιασμό της ενέργειας και τρίτον λόγω του COVID. Άρα, έχουμε μια αύξηση του κόστους και λέει η Κυπριακή κυβέρνηση ότι εγώ δέχομαι να πληρώνω 67 και η Ελλάδα 33, εάν δεν ξεπεράσει το έργο, τα 1,9 δις. Εάν ξεπεράσει το έργο τα 1,9 δις, τότε θα πληρώνουμε 50-50. Δεύτερο, στη ρήτρα η οποία αναφέρεται σε εξωτερικούς γεωπολιτικούς κινδύνους, δηλαδή στην Τουρκία, να επέμβει η Τουρκία για τη ματέωση του έργου, έχει γίνει νομίζω αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση για 50-50. Γεωπολιτικής εγγύησης εννοείται. Γεωπολιτικές εγγύησης, ναι. Αλλά εγώ λέω το εξής. Εφόσον αυτό το έργο, και επιτρέψτε μου από την εμπειρία μου, εργάστηκα ως τεχνοκράτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 17 και πλέον χρόνια. Εφόσον το έργο είναι ευρωπαϊκό, έτσι, είναι ευρωπαϊκό διότι το έργο ορθώς εντάσσει την Κύπρο, που είναι ως νησιώτικη περιοχή απομονωμένο κράτος, στην αγορά την ευρωπαϊκή. Και εφόσον διαπιστώνεται όντως ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ο γεωπολιτικός, δηλαδή ο κίνδυνος της Τουρκίας, και εφόσον η Φόντερ Λάιν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναβαθμίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της ασφάλειας, διορίζοντας ανεξάρτητο πλέον επίτροπο στην ασφάλεια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σπονσάρει το έργο με 40% περίπου. Δεν θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την Αθήνα να εμπλέξουν ακριβώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να σωματωθεί κατ' ελάχιστον σε ένα από τα επόμενα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια απλή ρήτρα. Η ρήτρα που λέει ότι η συμπερίπτωση δεχθεί επίθεση αυτό το ευρωπαϊκό έργο και τα κράτη-μέλη που το υλοποιούν, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρος, τότε ενεργοποιείται αυτόματα το 42.7. Δηλαδή το άρθρο, επί τη βάση του οποίου όταν ένα κράτος μέλος ή τα συμφέροντα του δέχονται επίθεση, τότε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του υπερασπίζονται ακόμη και στρατιωτικά. Κύριε Χαραλαμπίδη, ναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τέτοια πρόνοια από την Ευρώπη όπως την γνωρίζουμε και όπως λειτουργεί τα τελευταία χρόνια? Να σας πω, έχει γίνει δεχτή αυτή η πρόνοια στην περίπτωση της Γαλλίας και λίγαν προσφάτως σας υπενθυμίζω όταν η Hezbollah είχε απειλήσει την Κύπρο ότι θα χτυπήσει λόγω των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, επενέβη με σαφέστατη δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί ενεργοποίησης του 42.7. Άρα εφόσον πριν από δύο μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσει το 42.7, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση που βάζει ίδια χρήματα σε αυτό το έργο και είναι ευρωπαϊκό έργο, να μην αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της? Σωστό. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Περιμένουμε να απαντηθεί, όπως περιμένουμε να απαντηθούν από τις κυβερνήσεις Αθήνας και Λευκωσίας και τα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει Κύπριος ή Ελλαδίτης πολίτης που να μην υποστηρίζει αυτό το έργο για τους οποιουσδήποτε λόγους. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε όμως, διότι εμείς όλοι, δηλαδή ως έθνος, θα πληρώσουμε, όλοι οι πολίτες, Ελλαδίτες και Κύπροι, είναι να μην υπάρχει λίπος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επιμένετε σε αυτό, δηλαδή, και το κατανοούμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό νομίζω ότι και εγώ και εσείς υποστηρίζουμε τη διαφάνεια, έτσι. Δηλαδή καθαρή ενέργεια χωρίς περιττά έξοδα. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, χωρίς περιττά έξοδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και συζήτηση. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.